Bro, nowadays, σήμερα, άμα πατήσεις στο YouTube, music industry, just this, mm. music industry expose. <laughs> θα βρεις άπλητα για τη Sony, άπλητα για τη Universal, manipulating, artists που τους γαμάνε μόνο για, να, χάνε, για φήμη. Ε, θα βρεις gatekeepers, oh. θα βρεις all the shit. Ξέρεις τι άλλο θα βρεις, bro. Λοιπόν, τι κοινό έχουνε οι, οι φυλακές και η μουσική βιομηχανία. Bro. Τι κοινό έχουν, πες μου. You tell me, bro. I'll tell you. Οι ίδιοι τύποι που τους ανήκουν οι φυλακές είναι οι ίδιοι τύποι που τους ανήκει η μουσική βιομηχανία. That's a fact. Explain it deeper, bro. Bro, I will explain it deeper για όσους μας βλέπουν τώρα εδώ πέρα και νομίζουν ότι λέω μαλάκιες. Λοιπόν, άκου τι θα σου πω. Εσύ φαντάζομαι ότι είσαι ένα businessman. Έτσι, για να το εξηγήσω πολύ απλά, γιατί ο κόσμο δεν καταλαβαίνει. Όταν του λέω κάτι, νομίζουν ότι μιλάω για conspiracy. Έτσι. Α μιλήσουμε απλή business, απλή business. Έτσι. Οι τύποι που έχουν τι ιδιωτικέ. Εσύ είσαι ένα τύπο και έχει τι ιδιωτικέ φυλακέ τη Αμερική. Έτσι. Και επίση έχει τι δισκογραφικέ τη Αμερική. Ωραία. Και τώρα λε εσύ. Οι φυλακέ βγάζουν πιο πολλά λεφτά από ό,τι βγάζουν οι δισκογραφικέ. Όλα αυτά που σα λέω, απλά μπείτε ψάξτε τα, είναι fact. Δεν χρειάζεται να. Όποιο νομίζει ότι δεν είναι fact, απλά είναι άχρηστο. Λοιπόν. Ε, και εσύ έχει και τα δύο, σου ανήκουν και τα δύο. Και τώρα, σαν δισκογραφική, έχει δύο business. Και λε, λοιπόν, στη δισκογραφική μου έχω δύο πράγματα που μπορώ να προωθήσω. Love, την αγάπη και δολοφονίες. Mm. Αυτά τα δύο παίζουν. Δηλαδή, rap, Kill your ops, that's rap. Σκότωσε τους αντιπάλους σου. Love, αγαπά τις γυναίκες. Τι θα κάνεις. Τι θα προωθήσεις. Την αγάπη ή να, ή σκοτώ... να σκοτώσεις τους αντιπάλους σου. Να σκοτώσεις τους αντιπάλους σου. Φαντάσου μια γενιά που έχουν πάρει προώθηση να σκοτώσεις τους αντιπάλους σου και να μπαίνουν φυλακοί. Και η φυλακή εμένα μου βγάζει πιο πολλά profit από ό,τι μου βγάζει η ίδια η μουσική. Τι να το κάνω, ρε Μαλάκα, εγώ να προωθήσω ένα καλλιτέχνη. Είμαι δισκογραφική. Τι να κάνω εγώ να προωθήσω ένα καλλιτέχνη το οποίο μου λέει για αγάπε και λουλούδια και τέτοια. Όταν ο τύπο κάνει ραπ και μου λέει σκο, κύλιο ροπ, σκότωσε τον, μαχαίρωσε τον, κόψτε το λαιμό, ε, τα σωθικά και μπαίνουνε φυλακή. Κάθε μέρα ξέρει πώ έχει ανέβει το ρέι τη φυλακή. Πώ έχει ανέβει το ρέ τη φυλακή. Από το μανίπιου λέει που έχει γίνει από τη μουσική, μπρο. Από το μανίπιου λέει τη μουσική. Οπότε ρε φίλε, όταν κάθομαι εγώ εδώ πίσω, που τα ξέρω όλα αυτά, εντάξει το κοινό δεν τα ξέρει όλα αυτά. Αλλά εγώ τα ξέρω ρε μπρο. Τι θα κάνω, να κλείσω τα μάτια μου να κάνω ότι δεν τα ξέρω, επειδή δεν τα ξέρετε εσεί και φαίνομαι εγώ περίεργο. Ε, ρε μαλάκι, ναι, εγώ φαίνομαι περίεργο, επειδή δεν τα ξέρετε. Αλλά εσεί είστε αμαθεί, ρε μαλάκι. Δεν είμαι εγώ περίεργο. Κατάλαβε. Οπότε, when I know this fucking shit, κατάλαβες, when I know that this shit is happening, είμαι σε μια φάση, ρε φίλε, που νιώθω θύμα. That's what happened 2019. Mm -hmm. Αυτό ακριβώ έγινε το 2019. Ο κόσμο δεν καταλαβαίνει τι έγινε με μένα το 2019. Ατρελάθηκε. Λοιπόν, το ότι μετά βγήκε, έπαθα εγώ meltdown, έπαθα όλα αυτά. είναι just marketing τι συμφέρει τις, τις δοσικογραφικές για να με βγάλουν από τη μέση. Μετά όλο το rap gain, erase my story, let's erase fucking Simboy. Okay, that's the agenda. Erase Simboy from the story. The agenda, I want to get into the agenda. Yeah, yeah, the agenda is erase Simboy from the story. The truth is. Right. Είμαι ένα τύπο που έχω ξεκινήσει από το μηδέν. Έχω φτάσει να είμαι στην κορυφή, στο μαμά, στο λέω, το να κάνω μπιφ με τον Πρωθυπουργό, στο λέω τώρα μπέσα. Δεν στο λέω απλά έτσι. Άμα έβλεπα τον Πρωθυπουργό μπροστά μου θα του δίνα μπουνίδια. Ήμουνα σε τέτοιο χάπι μιλάμε. Δεν σεβόμουν, όχι τον Πρωθυπουργό μπρο. Του έβλεπα σαν σκουπίδια όλου. Ήμουν τόσο πολύ on top που μπρο δεν υπήρχαν όλοι αυτοί για μένα. Του έβλεπα σαν σκουπίδια. Έβλεπα τον Πρωθυπουργό γιατί τι είναι αυτό ο Βλάκα. Έλα από τον Πρωθυπουργό και λέω: Μα λέει αυτό ο Βλάκα είναι Πρωθυπουργό, γιατί ο πατέρα του ήταν Πρωθυπουργό, ο παππού του ήταν Πρωθυπουργό, ο προπάπο του ήταν Πρωθυπουργό, γιατί μεγάλωσε να είναι Πρωθυπουργό, γιατί το στείλαν στα σχολεία να είναι Πρωθυπουργό. Αυτό ο Βλάκα μεγάλωσε για να είναι αυτό που είναι σήμερα, μπρο. Κατάλαβε, Προετοιμάστηκε για να είναι αυτό που είναι σήμερα. Αυτό δεν έχει μεγαλώσει προ του δρόμου. Εγώ είμαι αυτό που είμαι σήμερα μόνο μου. Δεν με ο πατέρα μου, δεν με έκανε ο παππού μου, δεν με έκανε ο προπάπου μου, δεν με έκανε ο θείο μου, ο θείος μου, ξαδέρφη μου, ο... δεν με έκανε κανεί, bro. I fucking made myself. Αυτό ήταν ο λόγο που του έβλεπα σαν σκουπίδια. Δεν ήταν ο λόγο ότι εγώ την είδα επειδή έφτασα πολύ ψηλά. Αλλά ήταν ο λόγο ότι έφτασα εκεί που είμαι μόνο μου με όλου αυτού του πούστιδε κόντρα με κανένα να με σαπορτάρει. Αναγκάστηκαν να με σαπορτάρουν όταν δεν υπήρχε άλλη διέξοδο, μπρο. Όταν είχα κάνει κάνει take-over και σου λέει τώρα η μόνη επιλογή που έχουμε είναι να του κλείσουμε τα αρχίδια. Κατάλαβε, δεν είχαν άλλη επιλογή. Γιατί αν είχαν επι, άλλη επιλογή, απλά θα με βγάζανε από τη μέση. Κατάλαβε. Οπότε είμαι ένα τύπο που έχω φτάσει στην κορυφή του βουνού μόνο μου, το έχω κάνει μόνο μου και συνειδητοποιώ ότι όλο αυτό που έχω κάνει, τελικά ήμουν θύμα. Ότι there is a bigger picture. Όσο εγώ σκεφτόμουν στο μυαλό μου πώς θα γαμίσω τους rap μου, δηλαδή εμένα το 2019, το μόνο που σκεφτόμουν πώς θα γαμίσω τους αντιπάλους μου. Έτσι. Και οι αντίπαλοι μου δεν ήταν μόνο οι Έλληνες. Δεν τους έβλεπα καν τους Έλληνες. Καλά ούτε σήμερα δεν τους βλέπω. Δεν ήταν οι Αλβανοί. Ούτε σήμερα δεν του βλέπω, ούτε του Έλληνε ούτε του Αλβανού. Εμένα ο ανταγωνισμό μου είναι παγκόσμιο και ήταν πάντα. Αλλιώ δεν θα έκανα αυτό που έκανα. Θα έκανα πολύ διαφορετικά moves. Οπότε έχω ένα mentality ότι ρε φίλε θέλω να γίνω ο καλύτερο artist που μπορώ να γίνω αυτή τη στιγμή. Στον κόσμο. Κατάλαβε. Πάμε να δούμε τι μπορεί να κάνει αυτό. Πάμε να δούμε τι μπορεί να κάνει αυτό. Εγώ πρέπει να το κάνω καλύτερα. Και δούλεψα για να το κάνω καλύτερα.